είναι ότι θα προσπαθήσουμε σαν εσπερίδες να φέρουμε στο γήπεδο εδώ πέρα και στις εκδηλώσεις της διοργάνωσης αυτής τους πιο γνωστούς και τους πιο διακεκριμένους καλοσφαιριστές ή καλοσφαιρίστες ή προπονητές που υπάρχουν στο πρώτο γενικό. Είμαστε αρκετά περηφάνοι γιατί καταφέραμε να έρθουμε εδώ πέρα σήμερα, πρώτη μέρα του ΜΑ, ίσως την πιο καταξιωμένη, την πιο μεγάλη παίκτη, λέω ίσως, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ψηφιστεί επίσημα, αλλά αν ψηφιζόταν νομίζω θα τον έβγαλε ο Δήμος σίγουρα. Την Μαρία τη Μάρτση, Εβίνα Μάρτση, που αυτή τη στιγμή έχω φέρει και κάποιο φωτογραφικό, αλλά έχει τρεις σελίδες και τι να διαβάσω. Λοιπόν, πρόκειται για μια παίκτρια, για όσους δεν γνωρίζουμε ακριβώς το όνομα, γιατί πρέπει να πιο μικρές από το γνωρίζουμε, και είναι 2009 συγκεκριμένη. Α, να, μία 2009, δύο, τρία. Γιατί είπα το 2009, γιατί το 2009 ίσως είναι ο σταθμός στην ιστορία της αθλητρίας, πρέπει να την θυμάται σίγουρα με μεγάλη λαχτάρα και αγάπη. Ήταν η μέρα που ανακηρύχθηκε στη Ρήγα της Λετωνίας η κορυφαία παίκτρια της Ευρώπης, το 2009. Και φανταστείτε ότι αυτή η κοπέλα έπαιζε μπάσκετ μέχρι πριν από λίγους μήνες. Το λέω αυτό γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβετε ότι δεν παίζει ρόλο ούτε το πώς χρόνο είσαι, ούτε το αν είσαι αυτή τη στιγμή μωρό, αλλά παίζει ρόλο πάρα πολύ μεγάλο η δουλειά που κάνει ο καθένας. Αυτά θα τα πει λίγο και η Ευανθία που ξεκίνησε από την Ουμένης Αντικλικής, η Εβίνα, εντάξει, πάω πάσω. Λοιπόν, οι Ουμένης Αντικλικής είχαν ξεκινήσει όταν ήταν ακόμα 13-14 χρονών και από τότε φτάσαμε τώρα να είναι αυτή τη στιγμή μία από τις πιο μεγάλες μορφές του ευρωπαϊκού γυναικείου μπάσκετ και φυσικά η καλύτερη Ελληνίδα καλωσφαιρίστρια. Λοιπόν, σας λέω και πάλι, θα μπορούσα να διαβάσω τις ομάδες που έχει πάει στο εξωτερικό, είναι καμία εικοσαριά. Έχω χάσει το μέτρημα. Δεν είναι μόνο όμως το τι έχει κάνει σαν αθλήτρια, γιατί σίγουρα έχει τεράστιες διακρίσεις. Έχει πάρει ένα σωρό κύπελλα προαθλήματα και υπάρχουν που κάποια στιγμή θα ήταν και ντροπή να τα αναφέρουμε, είναι τόσο πολλά. Είναι η μεγάλη διακρίση όμως με την εθνική ομάδα που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι το πρόσωπο σύμβολο για την εθνική ομάδα. Λοιπόν, η Εβίνα η Μάρτση λοιπόν δίπλα μας και αυτό είναι μεγάλη μας τιμή για να μας πει πέντε λόγια Greek Killer, όπως λέει εδώ πέρα στο παιδιά. Η Greek Killer, πράγμα. Η Λίδα, δηλαδή δολοφόνος, γιατί αυτή τη στιγμή θεωρείται η καλύτερη παίκτρια, η καλύτερη στο σούτ όλων των εποχών. Το πλήρωσα, όπως καταλαβαίνετε. Του δώσα λίγα λεφτά παραπάνω να πει κάτι καλύτερο. Καταρχάς, καλημέρα σας. Συγγνώμη που σας διακόψαμε την προπόνηση, γι' αυτό όταν ήρθα ξαναμπήκατε μέσα για να μην σας χαλάσουμε το ρυθμό. Δεν ξέρω αν ξέρετε ποια είμαι ή όχι, ο κύριος Σάκης εδώ είπε μερικά πράγματα. Σημασία σε αυτό που θέλω να... γιατί είπε πριν ότι έπαιζα μέχρι πριν λίγους μήνες, γιατί ξέρετε πόσο χρόνο είμαι τώρα. Μπράβο, ωραία, είμαι 41,5. Και όντως έπαιζα πριν μερικούς μήνες και αυτό το λέμε όχι για να κάνω διαφήμιση στον εαυτό μου, αλλά για να καταλάβετε και εσείς ότι πραγματικά δεν έχει σημασία η ηλικία και σημασία έχει πάρα πολύ η δουλειά. Επίσης θα σταθώ στον τόπο καταγωγής μου για ένα λόγο, για να καταλάβετε όλοι ότι δεν έχει σημασία από πού ξεκινάς και με τι μέσα. Δηλαδή, κατάγομαι από ένα μικρό επαρχιακό μέρος, ηγουμένη σας νομό Γλυκής. Άμα την ψάξετε στο χάρι δεν τη βρείτε. Που σημαίνει, όπως φαντάζεστε, πόσες πιθανότητες είχα να παίξω στην Αμερική, να παίξω στην Ευρώπη. Πόσες. Δεν με ήξερε κανείς. Ποια κοριτσάκια εδώ πέρα είναι κάτω των 12. Τέλεια. Λοιπόν, στην ηλικία σας λοιπόν, ήμουνα με μια μπάλα στο χέρι κάθε μέρα, έπαιζαν τα αγόρια. Δεν είχαμε ομάδα κοριτσιών. Δεν μπορούσα λοιπόν να παίξω. Και πήγαινα στο σχολείο, πήγαινα στις σαλάνες, πήγαινα στους εξωτερικούς χώρους και έπαιζαν τα αγόρια. Και γιατί είπα κάτω από το 12, γιατί στα 12 μου η ομάδα του χωριού μου, τη Κομόπολη στην οποία μεγάλωσα, φτιάξανε ομάδα για μας. Και βγήκε το πρώτο μου δελτίο. Δηλαδή το 90, γι' αυτό είπε και ο κύριος Σάκης ότι παίζω μπάσκετ από τα 12. Ουσιαστικά παίζω πιο μικρή. Αλλά δεν είχαμε ομάδα. Άρα,
στα 12 είχα την ευκαιρία, όπως και εσείς, να έχω ένα προπονητή, να είμαστε σε μια ομάδα, να είμαστε μια παρέα και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Τι κοινό έχω εγώ με εσάς, τι κοινό έχετε εσείς με μένα. Πες μου. Ότι παίζετε μπάσκετ. Μπράβο, και τι άλλο. Αυτό είναι, αλλά τι άλλο, μια άλλη λέξη πράγμα. Ότι. Ναι, τι ψάχνω. Πες μου. Μπράβο, ότι αγαπάμε το μπάσκετ. Ότι εσείς είστε εδώ Ιούλιο μήνα, πες μου. Είμαστε κορίτσια, σωστό, είμαστε κορίτσια. Και επίσης τα κορίτσια μπορούν, έτσι, αυτό να το βάλω στο μυαλό σας. Γι' αυτό πριν διόρθωσα τον κύριο Σάκη και είπα «Η Greek Killer». Δεν έχει σημασία αν είστε από γυναίκες, αν είστε μικρές, αν κατάγεστε από ένα μικρό μέρος. Αν σε αυτή την ηλικία δεν είστε ακόμα οι καλύτερες. Και γιατί σας το λέω αυτό. Όταν λοιπόν έφτασα στα 16 μου και ήρθε η ώρα, όπως μια φίλη σας εδώ, να παίξω στα κλιμάκια της εθνικής ομάδας, έτσι, δεν έπαιξα ποτέ. Γιατί. Ποιος θα μου πει γιατί. Δεν πάει το μυαλό σας. Πείτε ρε, δεν πειράζει, δεν θέλετε, πείτε. Πες μου. Δεν ήσασταν έτοιμοι. Δεν ήμουν καλή. Ήτανε παίχτηρες, σωστό, αυτό ακριβώς. Ότι υπήρχαν παίχτηρες στα 15 και στα 16 μου, που ήταν αντίστοιχα 15-16 τότε, η προεθνική κορασίδων, που ήταν πάρα πολύ καλύτερες από μένα. Οπότε ξαναλέω ότι βλέποντας με ένα παιδάκι που έπαιζε μπάσκετ, κανείς δεν είχε πει ότι «Α, αυτή είναι πολύ καλή, είναι σούπερ ταλέντο, θα παίξει τόσο μπάσκετ». Τι έγινε λοιπόν κάποια στιγμή, προπονητής μου, που είμαι πολύ χαίρη γιατί είχα ένα πολύ καλό προπονητή, στην εφηβεία μου πάνω που δεν ήθελα και πολύ να πηγαίνω προπόνηση, και εγώ όπως και εσείς όλα αυτά που κάνετε τώρα τα βαριόμουνα, να πω, εγώ θέλω μόνο να παίζω. Θέλω να είμαι μόνο με τα αγόρια έξω και να παίζω μπάσκετ. Να παίζω με καλάθια. Ε? Δεν είναι λίγο βαρύτερα αυτά που κάνετε. Όχι, μπράβο. Εγώ το βαριόμουν λοιπόν τότε. Ο προπονητής μου λοιπόν μου είπε ότι εάν αφιερώσεις χρόνο στο γήπεδο, δουλέψεις πολύ, μπορεί να παίξεις την ομάδα. Η αντίδραση μου ξέρετε ποια ήταν. Λέω μου λέει ψέματα. Κοροϊδεύει. Με κοροϊδεύει γιατί θέλω να με κάνει ένα στο γήπεδο. Για να με πείσει λοιπόν, με πήγε σε ένα κλιμάκι προεθνική ομάδα. Και με είπε προμονή εθνική ομάδα και μου είπε ότι εντάξει, ξέρει να σουτάρει, ξέρει να πασάρει, ξέρει να τριπάρει, να τριπάρει, συγγνώμη, αλλά είσαι γύμναστη. Θα μπορούσα να κάνω δύο γήπεδα σε 10 δευτερόλεπτα και εγώ είχα 15. Καταλαβαίνετε, έτσι έβλεπα το πίσω μέρο τη πλάτη του. Οπότε λέω, ωραία, αν δεν με κοροϊδεύουν αυτοί οι άνθρωποι, εγώ αν δουλέψω, σωστά. Και από τότε λοιπόν έγινε ένα κλικ μέσα στο κεφάλι μου, η εθνική ομάδα δηλαδή για μένα ήταν κίνητρο για να παίξω μπάσκετ. Εκείνη τη μέρα, όπω και εσεί, ήμουν κάθε μέρα στο γήπεδο. Καλοκαίρι, με ήλιο, με ζέστη και λέω προπόνηση με τα κορίτσια, με τα κορίτσια, τι γυναίκε, με του άντρε, με τα αγόρια, έπεσα συνέχεια. Και σιγά 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 σιγά, ό,τι ακολούθησε. Έτσι, δεν έγινε τυχαία, έγινε με πάρα πολύ δουλειά. Έβαζα στόχους κάθε φορά, δηλαδή ο κόσμος θα ήθελα να παίξω την ομάδα. Προφανώς όταν έπαιξα την ομάδα δεν ήμουν πεντάδα, έτσι, στο ξανά λέω, ήταν καλύτερη σπέκτη το όλο. Μετά να καθιερωθώ, μετά να γίνω καλύτερη, όσο καλύτερη μπορώ, μετά να φύγω στο εξωτερικό, μετά για μένα ήρθε ένα όνειρο στο κεφάλι μου να μπορώ να παίξω το αύριο NBA. Δεν πίστευα ποτέ ότι το καταφέρω, να σας πω την αλήθεια, αλλά έβαλα στόχο να δουλέψω. Να δουλεύω συνέχεια να βελτιωθώ σε τέτοιο σημείο που να πάω εκεί. Και τα κατάφερα. Και ουσιαστικά, ο λόγος που σας λέω όλα αυτά είναι για να καταλάβετε κι εσείς ότι αν το όνειρό σας είναι να ταξιδέψετε, να πάτε σε μια άλλη ομάδα, να παίξετε μπάσκετ, να φτάσετε ψηλά, να δείτε άλλα πράγματα, μπορείτε. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βάλετε πολλές ώρες δουλειάς. Και τώρα επειδή έβλεπα την προπόνησή σας, θα σας πω το εξής. Εμένα λοιπόν όλα αυτά τα κομμάτια που κάνατε ήταν το χειρότερό μου. Δηλαδή έκανα πω όπου δεν μπορώ να βγαίνω. Και όσο ήμουν μικρή, δεν ήθελα καθόλου να τα κάνω, αλλά μόνο να παίζω. Όσο όμως μεγάλωνα, αυτό το πράγμα έγινε η μοίρα μου. Δηλαδή, μπορεί να έπαιζα, ας πούμε, μια χρονιά σε ένα πρωτάθλημα και να διαπίστω ένα μέσο πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια τη σεζόν, ότι ας πούμε από αριστερά δεν έχω καλή τρίπλα. Από αριστερά το τελειώνω δεν είναι πολύ καλό. Από δεξιά, όταν κάνω αυτή την κίνηση, μου βλέπουν μπάλα. Ή ας πούμε, επειδή ξέρετε τι είναι σκάουτινγκ. Ωραία, επειδή λοιπόν οι αντίπαλες ομάδες πάντα βλέπουν πώς παίζει για να μπορέσουν να σε περιορίσουν. Τι κάνει λοιπόν η αντίπαλη ομάδα, βλέπει τα δυνατά στοιχεία, οπότε
τα κομμάτια στο οποίο ήμουν καλή, έφυγε να ανοίξω τις δυναμίες μου. Οπότε κάθε χρονιά που τελείωνε, γυρνούσα πίσω και έπαιρνα σε αυτά που κάνετε εσείς σήμερα. Πιο χαμηλή τρύπα έκανα, ας πούμε, πάσα, γιατί σας είδα έτσι, συγγνώμη, δεν σας έβλεπα, σας έβλεπα. Κάναν πάσα στίχους, γιατί είμαι πιο χαστά. Πιστεύετε ότι αν πάτε στην Ευρώπη, αν παίξετε σε ένα πιο ψηλό επίπεδο, Α1 γυναικών ή Ευρωπαϊκό Πλάθμα, αυτή η πάσα, κοίτα λίγο, θέλω να μου πείτε τα λάθη μου, έτσι. Περνάει. Πείτε μου, μην τρέπεστε, πείτε μου. Γιατί. Είμαι όρθια. Ένα. Χαλαρή. Δεν βάζω δύναμη στην μπάλα. Πείτε, μην τρέπεστε, πείτε. Δεν βάζω σαν το πόδι. Πες μου. Κόουτς, διόρθωσέ με. Πες μου. Μπράβο, δεν τεντώνω τα χέρια, δεν βάζω στόχο. Σωστά. Ένα παράδειγμα, έτσι. Ή ας πούμε, έλεγε ο κόουτς. Σας είδα πριν που κάνατε κόνους. Θέλω να βάζουμε τρίπλα εκεί. Παράδειγμα, θα με γυρίσει σε ένα δεύτερο. Πείτε, μιλάω, πείτε. Αργά. Δεν είναι χαμηλή τρίπλα, σωστά. Δεν είναι δυνατή η τρίπλα. Πιο γρήγορα. Κάτι πολύ φασιστό. Σωστό. Τι άλλο. Δεν κοιτούσαν την μπάλα, δεν πειράζει. Τι κάνω, τι φύλλα μου στον αρτό. Πείτε μου τι βασικό λόγος κάνω. Το είπατε όλο σωστά, έτσι. Πες μου. Με τα δάχτυλα, πες μου. Είμαι όρθια. Το πρώτο πράγμα. Είμαι όρθια. Που σημαίνει ότι ο κύριος άρχισε να παίξει παράδειγμα, λογικά, παραδείγματα σας δίνω για να καταλάβετε πόσο μεγάλη σημασία έχουν όλα αυτά που κάνετε. Πιστέψτε με, βαριόμουν πιο πολύ από εσάς. Κάθε φορά που λέει ο coach, έξω οι μπάλες ή πάρτε όλοι από μία μπάλα, που σημαίνει δεν παίζουμε, έβγαζα σκουριά. Παρ' όλα αυτά, σας ξαναλέω, έγινε η μοίρα μου, παιδιά. Τι σημαίνει η μοίρα μου. Κάθε καλοκαίρι που τελείωνε η σεζόν, ήμουν μόνη μου, με μία ή δύο μπάλες στο γήπεδο και έπρεπε να δουλεύω. Τι έπρεπε να δουλεύω. Τα βασικά, τα βασικά, τα βασικά. Χαμήλωμα, είχα κάτω από όλα το, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, φάσα. Φάσα. Γρήγορη, δυνατή, κοφτή. Γιατί, γιατί πρέπει να κλέψουν μπάλα. Γιατί αν δεν χαμηλώσω, γιατί αν δεν είμαι χαμηλά, αν δεν είμαι έτοιμη να φύγω δεξιά, αριστερά, γρήγορε τρύπε, αν δεν κάνω πάσα εκεί που πρέπει, ποιο σου διανύει. Θα την κλέψει άνοιγμα. Αν η πάσα δεν φύγει γρήγορα, εάν δεν την κλέψει. Αν η μπάλα ταξιδεύει πολύ, όχι, την κλέψει. Το ίδιο πράγμα και με το σουτ. Έτσι, αλλά σα βάζω βασικά γιατί τα κάνατε. Τρίπλα, πάσα, σουτ. Πολύ βασικά. Κάποια στιγμή, ένα καλοκαίρι, 30 και είναι, ήμουν, έτσι. Είχα παρατηρήσει ότι δεν μπορούσα να βγω τα στυλ το ίδιο αποτελεσματικά από δεξιά. Γιατί μ' αρέσει να δίνω αριστερά. Οπότε ναι, θα σου φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο το σουτ μου, βγαίνοντας, παντώντας το αριστερό. Καταλαβαίνετε τι λέω όλοι. Ωραία. Σας ξαναλέω ότι κάποια στιγμή όταν σας κάνω σκάουτινγκ και βλέπω τις αδυναμίες σας, εμένα δεν με αφήνει να βγω από αριστερά, ποτέ. Με στέλνω δεξιά. Οπότε λέμε να τις πάμε στο κακό της σχέση, στο κακό της τελειώμα. Μια προπόνηση μου λοιπόν ήταν 30 λεπτά, χωρίς υπερβολή, αυτό το πράγμα. Έφυγαν την πάλα με ταχύτητα. Ξανά. Ξανά. Δεξί. Ωραία, 30 λεπτά αυτό και μετά το ίδιο σου. Θέλω να πω, παιδιά, ότι βασικά, βασικά, βασικά. Και όταν βράχει η ώρα να παίξετε και θα βάλουμε να παίξουμε, ας πούμε, οι αποδόμητες από εκεί, η ομάδα που θα κερδίσει, η δεύτερη θα διακριθεί και αυτή που στην ουσία θα απολαύσει και αυτό το παιδί είναι αυτή που κάνει καλή τα βασικά. Που χαμηλώνει δίπλα και δεν μπορούν να τις κλέψουν, που κάνει καλή πάσα και δεν μπορούν να τις κλέψουν και που σουτάρει όπως θέλει αυτή. Γιατί είναι διαφορετικό να σου αρρώ όπως θέλω, που είναι
startups από πια. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, επειδή είδα την προπόνησή σας, θα σας πω ότι προσπαθήστε να βάλετε μόνο σας ένα κίνητρο, γιατί ξέρω ότι είναι εύκολο, και να πείτε εγώ θα κάνω καλύτερη βάση, πιο γρήγορη, πιο γρήγορη. Ζητήστε το από τον εαυτό σας. Ο coach λέει χαμήλωση, ωραία. Σίγουρα μετά θα κάνω δευτερόλεπτα, θα πω και εγώ. Θα πει μόνο ότι κάνω αυτό, το κάτι σημείο είμαστε όρθιοι. Θυμάστε όμως ότι μετά τη διάρκεια του αγώνα, όλοι κουράζονται. Και ποιοι αντέχουν, αυτοί που ξακολουθούν τα χαμηλά. Για να θυμάστε από μένα ότι οποιοδήποτε στο παιχνίδι σηκώνεστε, γιατί κουραστήκατε, γιατί τα είχαν τα πόδια σας, γιατί χαλαρώσατε. Αυτός που δεν σηκώνεται, που παραμένει εκεί, θα σκέφτεται στην μπάλα. Θα βάλει καλάθι, θα είναι καλός από εσάς. Αυτά για την προπόνηση σας σήμερα, δεν θέλω να σας πω άλλα. Μπορεί να με ρωτήσω κάτι σημαντικό. Το 2002, πριν από σχεδόν 20 χρόνια, δηλαδή, σαν δημοσιογράφησα, τελειώσει ένα παραδοπαϊκό γυναικό στην Ισλανδία και ήταν το κουδούπερ, ας πούμε, κάποιος μήκη που είχαμε κάποιες εντέψεις έχουν και πολίτσια που τότε είχαμε παίξει από την φορά. Τότε η Ασία ήταν Τσαμόρκο, η Μαρία, μια πέρα σχεδόν. Φυσικά ήταν και η Εμίνα, αλλά η Εμίνα ήταν η Ζαμπλάδα σήμερα, δεν ήταν πρώτος ένα χρόνο, 22, ήταν μικρή. Πάω μια μέρα λοιπόν στην Λεωφόρο. Ήταν 7.30 το πρωί. Προγνώμησα τότε έξω που παράγανε τα κουμπρεσέρα. Είχαμε κομπρεσέρα απ' έξω και ρωτούσα. Έτσι ακριβώς ρωτούσαμε τους γειτόνους. Τη Λεωφόρο. Γιατί ξέρετε, γιατί πήγαινε αυτή εδώ 7 η ώρα το πρωί, πήγαινε σου 3 ώρες. 7 η ώρα το πρωί. Μόνη της στη Λεωφόρο. Έπαιρνε μια μπάλα και σπαρτάς 3 ώρες την κορμιά. 3 ώρες μόνο σου, 7 η ώρα το πρωί. Μόνο ένα από τους γειτόνους. Φυσικά είχα πει όλα καλά. Έτσι γίνονται οι παιδιές. Αυτό πρέπει να θυσιάσει πράγματα, να χτίσει κόσμο, να βρει γήπεδα νωρί, να έχει μόνο σου, όχι μόνο καλοκαίρι. Δηλαδή έχει μόνο έτσι. Όχι μόνο καλοκαίρι. Αυτά. Και απλά να σα πω, επειδή το ανέφερε ο κύριο Σάξο, ότι το 2001, που μια πλούμη, ήταν η πρώτη φορά που σαν εθνική γυναικών παίξαμε στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού. Δεν είχε περάσει ποτέ η γυναικών. Και καταλαβαίνετε ότι είμαστε έτσι μια παρέα κολοσσών που παίζουν μπάσκετ στην Ελλάδα. Είμαστε άλλοι σε αυτήν την ομάδα. Πάμε στην Γαλλία. Τερματίσαμε αυτό το όνομα σε 14. Έτσι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ομάδα της Γαλλίας, η οποία ήταν πολλαπλήτια και εγώ τους κοιτούσα έτσι σαν να βλέπω έτσι και εξωγήινους. Και να σας πω ότι θυμάστε με λένε. Είναι μια παίκτη λοιπόν εκείνη την εποχή, η οποία ήταν στη θέση μου και βγαίνει MVP. Η διαφορά μας παιδιά μας ειδικά ήταν η μέρα με τη νύχτα. Εγώ ήμουν σαν μίνι, να ξεκινάω ένα πλάρο έτσι, να σ' άρεσε αυτή ήταν έτοιμη να πέσω με δική, έτσι, πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ανέβηκε στο βάθρο σαν MVP, το θαυμασμό μου, δηλαδή το κοιτούσα, τι να πω, και εμείς δεν έχουμε πέσει με βάσκο, ας πούμε, η διαφορά μας ήταν τεράστια. Και ο λόγος που ο κύριος Σάιξ έτυχε να με δει κάποια στιγμή στο γήπεδο είναι ότι επειδή ακριβώς είχα αυτή την εικόνα στα μάτια μου και είδα σε τι επίπεδο είναι αυτή η παίκτρια, αποφάσισα να βάλω ώρες δουλειά για να μπορέσω να. 8 χρόνια μετά, να μην φτάσω εκεί. Δεν τόλμησα ποτέ να σκεφτώ ότι θα είμαι ποτέ MVP, αλλά είπα εντάξει, θα προσπαθήσω να μην τα γιατί θέλουμε να ξαναπέξουμε το ευρωπαϊκό πράγμα, θέλουμε να ξαναπέξουμε. Και ειλικρινά, βάζοντας δουλειά που με τώρα γιατί έβαζα άλλο, έβαζα άλλο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι το αγαπούσα έτσι. Δηλαδή, δεν ήμουν στο γήπεδο τη δουλειά του με ανάγκαζε. Εγώ πήγαινα και έδωσα στο κομμάτι του coach, και ώρα του μαύρου λοιπόν, στα 10 μπορεί να είναι στο 8. Και απάντησε, ξέρω ότι είναι αυτή. Πήγα μόνη μου. Μετά σε άλλου προπονητέ που μπορούσαν να βοηθήσουν, γήπεδα, έχω ζητήσει από όλα τα γήπεδα. Και ο Νίξα δεν έκανε, σαν και μπορεί να μου δίνει ώρα στο γήπεδο. Μου λέει δεν έχει ώρα, έτσι, ό,τι πρωί εκεί. Παράδειγμα. Και 8 χρόνια μετά, εντάξει, έτυχε μάλλον, και ήμουν στη θέση αυτή τη φοβερή που πράγμα. Με τον ίδιο λόγο που είχαμε δει, δεν νομίζετε. Δηλαδή, ήμουν σαν και εσά, ένα κοτσάκι μου, πώ το πράγμα ζει. Ορίστε, ένα κοτσάκι μικρό, που δεν ήξερα να την πλάω, σου ήταν τα δύο χέρια. Πολύ σημαντικό, έτσι. Σου ήταν τα δύο χέρια. Δεν ήξερα. Είναι αλήθεια αυτό που σα λέω. Και σιγά. Και τι θέλουμε να σας πούμε όλο αυτό, δεν θα με πω να μας κάνουμε διαφήμιση υγείας μου, ότι μπορείτε κι εσείς. Απλά να ξέρετε ότι πρέπει να δουλέψετε, γιατί αν δεν δουλέψετε
διάβασμα, είτε είναι δουλειά, είτε είναι μπάσκετ, είτε... Απλά να το αγαπάτε και να ρωτάτε την καρδιά σα. Αυτό. Αυτά από μένα, δεν ξέρω αν θέλετε να σου πω κάτι άλλο, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Στο WNBA αν είναι διαφορετικά από την Ευρώπη. Την εποχή, όχι, είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί. Μην έπρεπε στο κονέκτη, ναι. Λοιπόν, στο WNBA την εποχή, το WNBA με την Ευρώπη είχε μια διαφορά. Ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των Αμερικανικών παιχτών και των Ευρωπαίων, εκείνη την εποχή, ξαναλέω και θα σα πω γιατί, ήταν το αθλητικό κομμάτι. Δηλαδή, οι Αμερικανίδες λόγω του ότι πηγαίνουν στα κολέγια, λόγω και τη ιδιομορφία του σώματό του, είναι πιο αθλητικέ. Οπότε πάντα οι Ευρωπαίε σε σχέση με τι Αμερικανίδε, εμεί παίρνουμε περισσότερο μπασκεταφέ, έχουμε μεγαλύτερη επαφή με το σούτ, α πούμε, αλλά αυτέ είναι πιο γρήγορε από τι αθλητικέ του δυνατέ, έτσι λέτε. Με την πάροχο των χρόνων που η Ευρώπη άρχισε να υιοθετεί τον τρόπο προπόνηση σε αθλητικό επίπεδο, τι λέω αθλητικό, παιδιά, καταλαβαίνετε έτσι. Ταχύτητα, έκρηξη, δύναμη, τι είναι το θέμα. Δεν είναι δηλαδή να κάνουμε 2-10 σου. Κάποια στιγμή να περάσει, δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι όμω, μπορεί να αντέξει σπρώξιμο, μπορεί να περάσει ταχύτητα. Αυτά. Τώρα η ψαλίδα έχει κλείσει. Και γιατί η Ευρώπη έχει αποκτήσει τη γνώση. Καλά, εσεί σήμερα μπορείτε να μπείτε στο YouTube και να δείτε τα πάντα όλα. Πώ κάνει προπόνηση, οκ. Πώ κάνει προπόνηση από το Google. Τι βάρη κάνουμε, πόσο χαμηλά κάνουμε την τρίπλα, έτσι δεν είναι. Οπότε δεν ήταν έτσι. Και το δεύτερο που έχει αλλάξει είναι ότι. Το ένα λοιπόν είναι ότι υπάρχει γνώση για να κάνει αυτή την προπόνηση. Και το δεύτερο που έχει αλλάξει είναι ότι και οι Αμερικανίδες ερχόντουσαν μετά από ένα σημείο συνέχεια στην Ευρώπη. Οπότε το επίπεδο έχει γίνει ίσο. Δηλαδή, και οι Ευρωπαίοι δηλαδή δούλεψαν για να ανεβάσουν επίπεδο και οι Αμερικανίδες ερχόντουσαν στην Ευρώπη. Οπότε τώρα η Ευρωλίγα, α πούμε, λοιπόν, με τον WNBA δεν έχει διαφορά μεγάλη. Ή γι' αυτό το λόγο, αν γκουγκλάρετε, θα δείτε ότι στο WNBA παίζουν αρκετές Ευρωπαίες. Επίσης, δεν ξέρω παρακολουθείτε τα WNBA. Ούτε καμία παίχτε τίποτα. NBA. Κάνα παίχτη έτσι κάτι. Ξέρουμε ρε παιδί μου κάτι και κάτι. Γυναίκες ξέρουμε. Μπράβο. Τέλεια. Μου αρέσουν πώς παίζουν. Ωραία, μια χαρά. Οπότε έτσι αν δεν πεις, αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ ή οποιοςδήποτε θέλει είναι να πάρεις μια σημεία. Το έκανα, δεν είναι κάτι που γίνεται. Τι άλλο θέλετε να κάνετε. Θέλετε να μου κάνετε κάποια ερώτηση, ό,τι θέλετε. Πώς καταφέρετε να κάνετε τα μαθήματα και μαθά. Εντάξει, προφανώς η ηλικία σου ήταν λίγο πιο εύκολο, δεν έκανα. Έκανα προπόνηση στις ώρες που είχα σχολείο, έτσι. Μετά έκανα την επιλογή ότι αυτό θα είναι η προτεραιότητά μου και μπήκαν όλα λίγο πίσω. Οπότε έβαλα την άλλη μου έτσι. Αλλά σε αυτή την ηλικία που είσαι εσύ, νομίζω ότι μπορεί να τα συνδυάσει τα δύο και μετά εντάξει, αυτό το βλέπει ανάλογα με το πανεπιστήμιο, τα διαβάσματα. Γιατί τότε δεν είχαμε το όριο που μπήκε στο πανεπιστήμιο και πρέπει να τελειώσει τα δύο από εδώ. Ήταν λίγο πιο χαλαρά, οπότε όλοι λίγο θα ήταν πίσω. Και ήταν κάπως έτσι. Αλλά τώρα που έχουμε 42 χρονών και καταλαβαίνω πως είναι τελευταία πράγματα στη ζωή, τελικά όλα γίνουν πρόγραμμα. Απλά μας αρέσει όλος να καθόμαστε με περισσότερο στην άκρη μας. Αυτή είναι η διαφορά, όχι δεν γίνονται κάποια πράγματα όλα εδώ, έτσι. Θέλει κάποιο κορτσάκι άλλο να μην έρθει. Το και τώρα μικρή είμαι, ναι. Ποιο μικρή. Άρα τι κάθε μέρα το πόδιση. Κάθε μέρα, ναι. Κάθε μέρα, πόσο γνωρίζω. 11. Λοιπόν, στα 11 όπως σου είπα δεν είχαμε ομάδα. Οπότε μετά το σχολείο πήγαινα και έπαιζα με τα γόρια. Κάθε μέρα όμως. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά λίγο που μεγάλωσα παραπάνω και ήμουν σε ομάδα, έκανα κάθε μέρα προπόνηση. Ναι. Μία φορά την εβδομάδα ρεπό. Εντάξει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, μία φορά στην εβδομάδα ρεπό. Ανάλογα στην Ισπανία, για παράδειγμα, και
κοιμάσαι και ξυπνάσαι και τρέχεις ακόμα στο λίγο στρες. Τρέχεις συνέχεια. Δεν σταματάς. Δηλαδή, κάνεις προπόνηση στα κόκκινα και σου κάνεις βολές. Εάν βάλεις και τους δύο, μπορείς να πεις νερό. Όχι να κάτσεις, να πεις νερό. Όχι time out. Εάν δεν τις βάλεις, δεν ξέρω. Τόσο απλά. Δεν είναι παντού έτσι, δεν είναι παντού δύσκολα και αυτό που μπορώ να σας πω, εντάξει, σίγουρα στην ηλικία σας λίγο φοβόμουν, τρόμασα, σήμερα δεν ήθελα να πάω στο WNBA. Το πρώτο μου συνέστημα ήταν φόβος. Φόβος γιατί έλεγα πω, αυτές τρέχουν σαν άλογα, είναι πολύ δυνατές, θα με χτυπήσουν, δεν μπορώ να τρέξω ή ας πούμε είχα ακούσει ότι στα training camp κάνουν 17 φορές στο γήπεδο σε ένα λεπτό και προσπάθησα μέχρι να το κάνω με ένα φίλο μου και δεν μπόρεσα. Οπότε απογοητεύτηκα και είπα πω, δεν μπορώ να πάω, δεν θα τρέξω ποτέ. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι όλο στο μυαλό. Το σώμα μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζεται προπόνηση. Σίγουρα την πρώτη φορά που προσπάθησα τον άνθρωπο κατάφερα. Τη δεύτερη φορά ανά εβδομάδα, έτσι. Βάζοντα προπόνηση, έχοντα ένα γυμναστή, ζητώντα τη βοήθεια του προπονητή πάντα. Γιατί αν κάνετε πράγματα μόνοι σα, γιατί δεν έχετε τη γνώση. Δηλαδή μπορεί να τραυματιστεί. Εγώ έχω τραυματιστεί από πράγματα που έκανα λάθο. Δεν ήξερα πότε πρέπει να τρέξω, πότε δεν πρέπει να τρέξω. Υπάρχει πρόγραμμα. Πάντα συνέχεια με τον προπονητή σου, πώ θα του πει coach, εγώ θέλω να κάνω αυτό. Θα σε βοηθήσει, θα σου πει πώ να το κάνει, θα σου πει πότε να τα κάνει όταν γίνει μετά, έτσι παράλληλα. Την πρώτη φορά δεν θα τα καταφέρει, την δεύτερη ίσω την τρίτη κάποια στιγμή θα τα καταφέρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι θέμα εξάσκηση. Οπότε μη σε νοιάζει. Και εγώ έλεγα από στην Ισπανία, οι προπόνηση που κάνουν είναι πολύ δύσκολη, δεν μπορώ, δεν θα τρέξω. Συνηθίζει. Συνηθίζει μετά από ένα σημείο νιώθει ότι. Κάθε μέρα το κάνουμε, δεν είναι κάτι. Πραγματικά συνηθίζω, όπως και στην Αμερική όταν πήγα την πρώτη εβδομάδα που πήγα, πραγματικά ήταν αυτό. Και δεν καταλάβαινα η μπάλα από που έφυγε. Ξαφνικά έπαιρναν κάποια χέρια τα οποία δεν τα είχα πουθενά. Ή ας πούμε είμαι εδώ, πέσω από το καλάθι εκεί. Και βλέπω διάδρομο. Το τσιμπούσα να κάνω lay up, θα έρθει τρεις. Καταλαβαίνεις ότι ξέρεις εγώ να μου κλείμα την μπάλα κτλ. Αρχίζει όμως και τη δράση. Δηλαδή, το βλέπεις, διστάζεις, προετοιμάζεσαι, κάνεις προπόνηση, το επίπεδο στραβάει πάντα. Οπότε μη σε φοβίζει αυτό. Το θέμα είναι πόσο έτοιμος είσαι. Αν είσαι δηλαδή είσαι κάνει πριν πολύ καλή προπόνηση, δεν θα ακολουθήσει κάτι από προπόνηση που θα σου ζητήσουν να κάνεις πριν. Θα είσαι έτοιμη. Αλλά σας ξαναλέω, επειδή είδα και την προπόνηση σας επιμένω, είναι λίγο περίεργο αυτό που σας λέω, αλλά είναι παιδιά αλήθεια. Τα βασικά. Θα μιλώνει με το σώμα, τρίπλα, πάσα σου. Υπάρχει κάτι άλλο στο μπάσκετ, αυτό είναι. Όσο βαρετό και να είναι, αυτό. Δηλαδή, κάνουν χιλιάδες επαναλήψεις. Δηλαδή, και εγώ, ας πούμε, ακόμα στα 40 μου, όταν πήγα να κάνω προπόνηση, δεν νομίζω ότι έκανα κάτι άλλο. Ξεκινούσαμε με τρίπλες, πηγαίναμε στις πάσες και πηγαίναμε στο σουτ. Απλά αυτό που αλλάζει είναι τελειοποιήσει λίγο πιο πολύ την τεχνική και πηγαίνει σε πολύ μεγάλες επίπεδες. Γιατί να θυμάστε κάτι ότι όπως προπονείστε, έτσι θα παίξετε. Μην νομίζετε ότι σήμερα είναι Παρασκευή και είναι χαλαρή προπόνηση, θα περπατήσω λίγο, θα δουλέψω και την Κυριακή θα παίξω σούπερ. Αυτό δεν υπάρχει. Το σώμα σας, το μυαλό σας, η καρδιά σας ακόμα, παίρνει σε κάτι που συνηθίζει. Κάνει αυτό δηλαδή που είναι επανάληψη. Αν προπονείστε στο 50% θα παίξετε στο 45%. Αν προπονείστε στο 100% θα παίξετε στο 95%. Έτσι πάει. Και αυτό σας το λέω επειδή γιατί και εγώ έχω προσπαθήσει να κλέψω στην προπόνηση και εγώ έχω επιχειρήσει να πω εντάξει σήμερα δεν μπορώ, θα το κάνω αύριο. Δεν πάει έτσι. Πείτε μου, έλα, ρωτήστε με κάτι. Στην Αμερική, σε όχι, στην Αμερική, έτσι. Το κολέγιο είναι άλλο πράγμα. Και για το κολέγιο, θα ξανασπαθήσω, θα δω στην Άρτεμι, που θα έρθει μεθαύριο, γιατί εκεί είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Στο WMA έχει μια προπόνηση σήμερα. Δεν έχει το πρωί τρέξιμο το απόγευμα. Είσαι έτοιμη. Το WMA είναι καλοκαίρι, οπότε ουσιαστικά είναι μετά τη σεζόν στην Ευρώπη. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν βρει τι φοιτητέ, θα τελειώσει, θα πάρει άλλη την τύριο σα και θα φύγει. Θεωρητικά έτοιμη. Είναι μία προπόνηση τη μέρα, κατά 2 ώρες, απλά είναι ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή κάποια θα σου βγει, θα σου μετά. Απλά εκεί πηγαίνεις 2 ώρες πριν,
Δηλαδή, η προπόνηση σου είναι στις 11 πριν φτάσει 9 στο γήπεδο. Ακολουθεί ένα πρωτόκολλο όσον αφορά αν είσαι και ρούχι, ρούχι που λέμε. Αν είσαι ρούχι, αν είσαι παλιά, ή αν είσαι ποιο θέλει. Είναι η πρώτη χρονιά του Ιωαννίδη, στο Ζηνομά. Πρώτε 4 χρονιέ. Πρώτε 4 χρονιέ. Δηλαδή, υπάρχει ένα πρωτόκολλο για το ποιο μπαίνει πρώτο στο ξεραπευτήριο να βρεθεί, ποιο χρειάζεται κάποια θεραπεία και πώ προετοιμάζεσαι για την προπόνηση. Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ που ήμουν ρούχι, έτσι έπρεπε να μην έρθω στον κύκλο για να μπορώ να βρεθώ πριν έρθουν οι μεγάλες, δηλαδή οι βετεράνες, έτσι. Έπρεπε να κάνω κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις, σου δίνουν κάποια λάστα για να κάνεις κάποιες ασκήσεις, να δυναμώσεις. Ξέρω εγώ κάποιες περιοχές που είναι πάρα πολύ χρήσιμες στο πάσκο. Όπως ξέρετε, οι αστράγαλοι μας, τα αστρέματα, τα καθαριστά και αυτά. Οπότε σου δίνουν λάστα ή κάποιες ασκήσεις για να κάνεις την δυνάμωση, να είσαι έτοιμη για προπόνηση δηλαδή. Καλό ζέσταμα δεν είναι καλό, αλλά πολύ δύσκολο το πάω να κάνω εδώ. 10 η ώρα τότε πρέπει να είσαι στο γήπεδο, να κουβά παρκέ, όπου μπορεί να κάνει, αν θέλει, σουτάκια, αν θέλει ζέσταμα μόνο σου, αν θέλει ζέσταμα με κάποιο γυμναστή ή με κάποιο φυσιογραφητή. Δηλαδή, αν παράδειγμα, έχει να πιάσει, που μπορεί να φτιάξει, μπορεί να κάνει διατάσει. Όλο αυτό που λέω, γιατί για να είσαι έτοιμη στι 11, δηλαδή πρέπει να έχει σφυρίξει ξύπνα σέσταμα, είστε έτοιμοι, δηλαδή όλοι παίχτε είναι έτοιμοι. Παίρνει δηλαδή προπονητή στο OK από του βοηθού και του θεραπευτέ ότι η ομάδα είναι έτοιμη. Και με το σφύριγμα προπονητή μπορεί να πει: μπείτε στην γραμμή και πάμε διάδοση όλη μπάλα σε 5 ρόλια. Λέει άλλο. Οπότε δεν είναι στη διαδικασία ότι όπου είσαι έτοιμη, πρέπει να είσαι έτοιμη να παίξει. Υπάρχει μια διαδικασία. Η προπονητή ήταν 2 ώρε, μπάσκετ, γιατί δεν έχει λίγα πράγματα. Τελειώνει η προπόνηση και μετά ανάλογα αν χρειάζεται πάγο, αν χρειάζεται διατάσεις, είναι μια διαδικασία για αυτή. Και φεύγεις 4,5 ώρες και σίγουρα στο κοινό. Δεν έχει απόλυμα άλλη προπόνηση, αυτή είναι. Οπότε ναι, θα επιβιώσω. Δεν είναι κάτι. Είναι διαφορετικό το πρωτόκολλο. Δηλαδή, αυτό που σου είπα, ότι είσαι 2 ώρες πριν και ετοιμάζεις για να κάνεις 2 ώρες προπόνηση, σου λέω εδώ συνήθως στην Ευρώπη. Η προπόνηση ξεκινάει όσο είσαι σε 11, παράδειγμα, είσαι σε 7, δεν έχει σημασία ποτέ. Και ξεκινά με ζέσταμα. Δηλαδή, ξεκινά με ζέσταμα. Πα στα σταλαρά, να ζεσταθεί το πολύ, όλοι οι προπονητέ αφιερώνουν ένα δεκάλεπτο στο ζέσταμα για τάσει και μετά μπαίνει σε ρόλο. Στα μέχρι που δεν υπάρχει. Είσαι έτοιμη. Και πρέπει να είσαι έτοιμη. Γιατί για να σου βάλω το λιμέ στο γιατρό, θα καταστεί. Οπότε το ξέρει. Γι' αυτό και υπάρχουν τόσοι άνθρωποι μέσα στο γηπέδο να σε βοηθήσουν σε αυτό που θε να κάνει για να ζεσταθεί. Γιατί μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι από κάποιοι πολλοί αθλητές, εύχομαι όχι εσάς, όλο και κάτι σε άλλη πόλη από τον τραυματισμό. Δεν μπορεί να μην είναι τραυματισμός που σε κάνει να κάτσεις, αλλά έχεις μια κατοντίδα, πρέπει να ζεσταθείς, έχεις κάποιο πόνο, πρέπει να ζεσταθείς. Οπότε είναι έτσι. Τι άλλο θα αναφέρω. Όχι, στο WBA απαγορεύεται. Δεν μπορεί να σου κάνει κανένα συνεργική. Απαγορεύεται να προπονητή σου κάνει τελική. Η προπόνηση είναι όπω σου είπα, α πούμε, 11 με 1. Είναι όλο το staff εκεί. Είναι όλε οι παίκτε σου κάνουν προπόνηση μία ώρα το staff φεύγει. Αν εσύ δεν θα κάνει τελική προπόνηση, θα κάνει μόνο σου. Ή εγώ την έχω συζητήσει, μου στείλανε δύο παιδιά από το λέγιο. Αλλά κανεί από το staff δεν θα κάνει μαζί σου να σου κάνει τελική προπόνηση. Θα έχει προπονητή σου την μπάλα. Ή να σε βοηθάει με ένα κριτική, εγώ το κάνω σου το κριτικό θα βγαίνει. Δεν είναι προπονητή, είναι αλλιώ το σύστημα, είναι. Δεν είναι πάνω από το στάθμο τη ομάδα του. Επίση μπορεί να είναι προπονητή που του πληρώνει ήδη, δηλαδή πα στο δάκρυ. Σίγουρα πάντω δεν είναι. Επίση μόνο του δάκρυ, δηλαδή και το ευρώ. Όχι, απαγορεύεται, δεν είναι εντρέπεται να σου κάνει προπονητή τη ομάδα. Και το staff. Μπορεί να είσαι δικό σου, μπορεί να σου στείλουν κάποιο να ζητήσει από το κολέγιο. Άλλη ερώτηση. Θέλει κανεί να πάει στο Μερκίνη. Οικονομικά, μια γυναίκα. Σε κάποιο βιβλίο, κάποιο βιβλίο. Δεν είναι κανεί που θα γράψει βιβλίο, ρε. Δεν θα τα μάθει τώρα. Οικονομικά, μια γυναίκα. Μέχρι φέτο, το WNBA δεν είχε τι οικονομικέ απολαυέ που σου προσφέρει
η Ευρώπη. Τώρα φέτος πήγε να ανοίξει το Salary Cap, πάει κάτι να γίνει. Άλλαξε, θα έχει άλλαξη τώρα κάτι να μην είναι. Φέτος ειδικά είναι αλλιώς, είναι εδώ Βουρνίου, έχουν άλλα. Ναι. Μέχρι τώρα... Και έχουν κόψει τα... Ναι. Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι στο WNBA δεν θα πήγαινες γιατί έχει περισσότερα λεφτά από την Ευρώπη. Θα πήγαινες όμως για το... Για το πρεστής, γιατί ας πούμε είναι κάτι που θα σου ανεβάσει το κασέ στην Ευρώπη. Είναι και αυτό. Είναι δηλαδή και επένδυση. Σίγουρα η Ευρώπη... Καλά, τώρα λόγω κορονοϊού, παιδιά, τα οικονομικά βάλτε τα λίγο στο πίσω μέρος μυαλού σας, έτσι. Και επίσης είναι πολύ μικρές για να σκέφτεσαι οικονομικά. Δηλαδή, εγώ μετά τα 20 ξεκίνησα να παίρνω λεφτά από το μπάσκετ. Έτσι, δηλαδή μην τρελαίνεστε. Θα πρέπει να κάνετε και μια προεργασία για να σας πληρώνει κάποιος. Δηλαδή, πας στο πίσω και λες, δώσε μου τα μεταφορικά μου. Και σου λέει, ναι, αλλά δεν είσαι καλή, παράδειγμα. Έτσι, ναι. Το βέντο που έδωσε να πούνε και την έλεγα, δεν είσαι σημαντικό. Πες μου, πες μου, ναι. Ποιος, ναι. Λοιπόν, σε πόσες χώρες έχω πάει γενικά, αν έχω ταξιδέψει αρκετές, πάρα πολλές θα έλεγα, που έχω παίξει. Λοιπόν, έχω παίξει Ισπανία, Γαλλία, Τσεχία, Πολωνία, Τουρκία, έχω παίξει Ελλάδα και Ουγγαρία και Αμερική. Θα τις θυμήθηκα όλες, ναι, αυτά. Αρκετές, ε. Εντάξει, ας πούμε ένα άλλο ωραίο κομμάτι της δικής μου τουλάχιστον ζωής είναι ότι μέσα από τον αθλητισμό, παιδιά, γιατί ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό. Δεν ήμουν ποτέ στην ηλικία σας, στην ηλικία σου 9 χρονών και είπα εγώ θα παίξω στο WNBA. Εντάξει, μπορεί να έλεγα πω, αλλά δεν το θεώρησα ποτέ. Μέσα όμως από το βήμα της καριέρας μου, του χειρισμού της ζωής μου, είχε και μια άλλη μαγεία όλο αυτό. Γνώρισα πάρα πολύ κόσμο. Ήταν ένας υπεύθυνος από όλο τον κόσμο. Γνώρισα Νιγηριανές, Ιαπωνέζες. Καλά, Ευρωπαίες δεν το συζητάμε, έτσι από παντού. Που με κάποιες από αυτές ήταν φιλία. Είχαμε σε έναν λαό, ήταν σαν ένα μέρη. Πήγα σε πόλη, στη συμπολιά του. Δεν πας εύκολα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Όπως επίσης το να μάθει να συνεπάρχει σε μια ομάδα με ανθρώπους που έχουν άλλη κουλτούρα από σένα. Και αυτό είναι ένα ωραίο κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι μόνο παίζουμε μπάσκετ και. Είναι πολλά πράγματα έτσι που μπορεί να πάρει μέσα από όλο αυτό. Το ταξίδι. Άλλη ερώτηση. Εντάξει, εσύ δεν θα βρεις ποτέ τίποτα. Ενώ πίστευα ότι θα τέριαζα πάρα πολύ με τους Ισπανούς, η αλήθεια, εντάξει, έχετε ταιριάξει, αλλά είμαστε πάρα πολύ ίδιοι με τους Ισπανούς. Ξέρεις, έχουν και αυτό το ίδιο νεύρο αυτό. Μου έκανε πολύ καλό η Τσεχία. Που δεν το παίζει. Είναι λίγο περίεργο, ναι, είμαστε η Πράγα 3 χρόνια και αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο cool από εμάς, πιο ψυχρή, ας πούμε, κάποια κομμάτια, ήρθα σε μια καλύτερη ισορροπία. Με βοήθησε, δηλαδή, εμείς σαν Έλληνες και λίγο οι Βαλκάνοι είμαστε πολύ αγχώδεις. Έχουμε μάθει από εδώ, άμα χάσουμε θα γίνει χαμός. Στην πράγμα δεν το είχαν αυτό, οπότε με βοήθησε λίγο να σου καλύτερη ισορροπία και αυτό βγήκε καλύτερα. Για μένα ήταν μια πολύ καλή σε περίοδο. Σε ποια ομάδα διάξεσαι τώρα. Σε ποια ομάδα. Διάξεσαι πολύ. Ήταν αυτό, με ρώτησα. Στην πράγμα. Είναι λίγο χαζή ερώτηση. Δεν υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, θες μου θες. Αλλά γίνεται να παίξουν από όχι από όχι, το προσπάθησα να δει. Όμω ζητήσει 100 φορές, αλλά δεν θέλει να κάτι άλλο. Φοβούνται. Φαντάζομαι να σπάσει καλά και να στεγωρεί, δεν του αρέσει. Δεν γίνεται για την ώρα, όχι να εδώ η κότσα θα το ζητήσει. Να παίζουν αγόρια με κορίτσια μαζί. Πιο μεγάλη. Εγώ ήθελα πάντως. Εγώ ήθελα. Ήθελα να βγάλουμε μια μεγάλη πολύ μεγάλη την εμπειρία. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευχαριστούμε Όπως καταλάβατε... Ούτε αυτό είναι η ευκαιρία. Υπάρχει ο μαζί κοντάξι. Έχει σημασία. Πάντως σημασία για το ίδιο γιατί είναι από την και την ευχαριστούμε που έκανε ολόκληρη αμπαρία για να μπορέσει να έρθει στην Ευρωπαία και να σας θυμίσει και εμάς να θυμίσει με την παρουσία της.
Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Κοσμάτων Αναλόγη πάλι είναι ουσιαστικά η πιο πολυπλούχος αθλήτρια μπάσκετ στην Ελλάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή τα έχει πάρει όλα. Και όχι μόνο μία φορά, αλλά που ζούμε 9 προβλήματα, 6 τάβλου, 7 κύπελλα. Λοιπόν, να ακούτε και δύο λόγια από την Ευρωπαϊκή. Εμένα είναι μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που βρίσκομαι και με καλούν σε κάμπε οι ομάδες για να μιλήσω και να βρεθώ μπροστά σας. Παρόλο που έχω η χαρά βεβαρημένο λίγο πρόγραμμα λόγω της δουλειάς, θέλω πάρα πολύ να έρθω και γι' αυτό προσπάθησα έστω και λίγο καθυστερημένα να είμαι εδώ. Θέλω να σας πω κάτι που είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι ξέρετε. Δηλαδή, okay, είναι αθλητισμός. Αλλά μέσα από τον αθλητισμό, μάλλον τον πρωταθλητισμό, μπορείτε να κάνετε παράλληλα και άλλα πράγματα. Δηλαδή, εγώ έχω τελειώσει τα τεφά και μετά μπήκα στο λιμενικό σώμα, όπως γνωρίζει ο κ. Σάκης, και είμαι στη δουλειά 10 χρόνια. Είμαι στη δουλειά 11 χρόνια. Και αυτά τα 11 χρόνια ήμουνα και παράλληλα σε ομάδες που κάναν τον αθλητισμό, που παίζανε Ευρώπη, που υπήρχαν υψηλοί στόχοι. Όπως και η δική μου στόχη ήταν υψηλή. Θέλω να σας πω ότι όταν θέλετε κάτι πάρα πολύ, μπορείτε να το κάνετε. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή, μπορείτε να κάνετε φροντιστήριο, πανεπιστήμιο και πρωταθλητισμό. Μπορείτε να το κάνετε. Πιστέψτε. Το έχω κάνει και θέλω να σας το δώσω αυτό, να σας το περάσω. Πρέπει να θέλετε, βέβαια, πρέπει να θυσιάσετε κάποια άλλα πράγματα. Όπως είναι οι εξόδους, οι διακοπές, ποτό, τα πάντα. Δηλαδή, πρέπει να θυσιάσετε 4 χρόνια. Αλλά, αν θα το κάνετε αυτό, θα πείτε άλλα πράγματα. Θα προσυγχωρηθείτε σε κάποια άλλα πράγματα και σε κάποια άλλα θα ζήσετε πράγματα που δεν θα μπορείτε να τα ζήσετε με μια απλή ζωή. Γιατί ο αθλητής είναι, η αθλήτρια είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι κάτι ανώτερο, είναι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτό. Δεν θέλω να έχετε δικαιολογία ότι δεν θα έρθω προπόνηση γιατί έχω μάθει. Εντάξει, και εγώ είχα μάθημα και κάποιες άλλες συμπαίκτες που ξέρω είχαν μάθημα και καταφέρανε. Εσύ περνάσεις κάτι έτσι, κάνει κανόνια, Ξέρεις, Λοιπόν, αυτό. Θέλω να κάνετε ερωτήσεις και φυσικά, για να το καταφέρετε αυτό, το μυστικό είναι η ξεκούραση, η καλή διατροφή και η δουλειά. Η δουλειά όταν κάνεις off-season και μέσα από την ομάδα. Λοιπόν, αυτά. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε, θέλω να μου κάνετε ερωτήσεις, οτιδήποτε. Πείτε μου, έλα, μην κρέπεσαι, παρά. Εγώ και λίγο στο γράφημα. Είναι εύκολα σαν δύσκολη η ομάδα. Όταν λες συνθήκες, τι εννοείς, η απόλυση ή η εξαπόλυση. Για μένα το πιο δύσκολο ήταν όταν ήμουνα στην Ακαδημία Ελληνικολής που ήμουνα από το 2000 μέχρι το 2007 διότι οι συνθήκες ήταν λίγο... Δηλαδή δεν είχαμε πολλές παίχτες, ήμασταν 7 παίχτες και προσπαθούσαμε να βγάλουμε να κάνουμε κάτι καλό, να μπούμε στην τριάδα και παραλίγο κάποια στιγμή να κλέψουμε και να πετάσουμε από τον κύριο Σάκη, από τις Ιπερίδες, που το χάσαμε σε μισοβαθμία. Νομίζω ότι τότε ήταν η πιο δύσκολη σεζόν, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε προπόνηση και να κάνουμε προπόνηση με τόσο ανταγωνισμό και συναγωνισμό, πάντα συναγωνισμό. Και ευχάριστη. Και ευχάριστη είμαι, έχω πολλές. Έτσι πρώτη για μένα. Γενικά, εντάξει, έχω ζήσει αρκετά στιγμή με τον Ολυμπιακό και με τον Αθηναϊκό και με την Εθνική Ομάδα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια. Αν θα ξεχωρίσω είναι η κατάκτηση του Μπίλοκα. Με την Εθνική στο Ζάβριο με το 3-3. Με την τέταρτη θέση του Παναθηναϊκού. Στην Κουτέφη. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό τα δύο χρόνια του, τα πρώτα που
ήταν με το dub και με το ελληνικό. Και όταν βγήκαν οι πίσω τελικό και πέρα, έχω δόξα του Θεού αρκετές στιγμές, καλές στιγμές. Αυτό. Έχω περάσει ένα τραυματισμό, έχω κάνει αρχιδιωτική στο νόμο. Που παρόλο που μου είπαν οι γιατροί ότι θα κάνω πάνω από 2 μήνες, προσπάθησα να πω πιο γρήγορα και όντως μια μέρα πριν κλείσω τους 2 μήνες έπαιξα παιχνίδι. Εναντίον των Ισπανίων πάλι στο κύπελλο. Τι έγινε. Ήτανε κοντά. Κοντά. Λοιπόν, άλλες ερωτήσεις και πολλές κυρίως με την ίδια ομάδα που έχουμε παίξει και με εναντίον των Ρωσίδων και με την Γαλλία, την Κρούντα. Αρκετές δύσκολες θα πω, έχω. Αλλά κυρίως με την ίδια ομάδα και στην Ευρώπη. Πάντα υπάρχει πάθος. Πάντα υπάρχει. Και πρέπει να υπάρχει. Αλλά πρέπει να το βρεις, να το διαχειρίζεσαι. Δηλαδή, θα έχεις πάντα την αγωνία, αυτό το συνέστημα ότι αχ, μην κάνω κάτι καλά. Αλλά από την άλλη, προσπαθείς λίγο πριν δεις να σκεφτείς. Τι μου ζητάει ο προπονητής μου να κάνω. Τι μπορώ να κάνω εγώ. Τι καλό έχω. Τι αδυναμία έχω. Να προσπαθείς να κάνεις αυτό που κάνεις καλύτερα. Και να είσαι συγκεντρωμένος. Δεν μπορώ δηλαδή να πηγαίνω πάνω και να σκέφτομαι «Α, και ο φίλος μου, η φίλη μου έξω είναι εκεί, α, να πάμε ένα τρίποντα να της το αφιερώσω». Δεν θα σε βοηθήσει, πίστεψέ με, γιατί και εγώ το έχω σκεφτεί. Να παίξω καλά για τη μαμά μου, τον παπά μου, αλλά δεν έχει βγει. Μου έχει βγει να, μέσα στον αγώνα να σκέφτομαι ότι τι πρέπει να κάνω, τι μου ζητάει ο προπονητής μου. Πες με ένα σύστημα, θέλει καλό screen. Τι θέλει, τι μπορώ να κάνω μέσα από ένα άλλο σύστημα. Κάνω ένα καλό σουτ. Το καλό σουτ που έχω που είναι από τα 4 μέτρα, τρίποντο. Αυτό. Αυτό θα κάνω. Στην άμυνα, τι θα κάνω να μην περάσει το τριάμα. Ή να μην μου σουτάρει το τριάμα. Αναλόγως τι μου έχει ζητήσει ο προπονητής μου. Θα μετά, περίμενε. Η αλήθεια είναι ότι πάντα έκανα βραχυπρόθεσμους στόχους. Θέτα μάλλον βραχυπρόθεσμους στόχους, γιατί είχα τα όνειρα, αλλά τα κρατούσα για μένα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Προσπαθούσα κάθε χρονιά, κάθε μέρα να δουλεύω. Μόλις έλειωνε η χρονιά, έκανα τον απολογισμό μου και την αυτοκριτική μου, τι δεν πήγε καλά, τι πήγε. Μετά εξέτασα την πρόταση είχα ή αν ήθελα να μένω στην ομάδα, οπότε έλεγα εγώ είμαι ευχαριστημένη με τον Ολυμπιακό, με τον Αθηναϊκό. Σκεφτόμουν τι μπορώ να βελτιώσω στη μεταβατική περίοδο, τι να κάνω και σιγά σιγά χτίζεται, ανοίγουν οι πόρτες, ανοίγουν οι δρόμοι. Θέλει λίγο τύχη, αν πάρει σωστή απόφαση. Έχουμε μια ερώτηση. Ωραία, δεν πειράζει. Έλα, πείτε. Έφυσα δύο φίλοι μου, συμπαθητές μου, τετάρτη δημοτικού, με παρακινήσαν λίγο έτσι μετά το σχολείο, έλα πάμε να παίξουμε. Εδώ έκανα τότε στίβο, πάλι καλά δηλαδή μετά τα δύο παιδιά. Και πρώτη γυμνασίου πήγα γράφτηκα σε ομάδα. Άλλη ερώτηση, τίποτα, τι σχολές. Τι στα έχετε δώσει καρτάκια για να τα έκανε εκείνη. Έλα μαζί. Το 15 χρονών, το 98. Αυτή είναι η γειτονισσά σου. Ναι. Είναι η Κερατσίνη. Α, από η Κερατσίνη. Σε βλέπω, θα δω. Άλλη ερώτηση, κάτι. Πού, ναι. Α, ναι. Όταν κουνείς στο μπάτι της άσυνα. Ναι, πάρα πολύ. Το αγαπάω το μπάτι, είναι η ζωή μου. Αρκεί να το αγαπήσετε κι εσείς. Κάτι άλλο. Τι θα κλαίγω. Τι γλίτωσα. Δώσε μου και είναι το πλακετάκι από εκεί. Έλα να το έλα. Βγάλε μας πάρα πολύ. Ναι. Ευτυχώς τα καταφέραμε λίγο. Ωραία.
Λοιπόν, να σου πω και δύο πράγματα για την Αφροδίτη τώρα, γιατί κάποια στιγμή ίσως να μην ξέρετε πολύ ποια είναι ακριβώς η Αφροδίτη Κοσμά, η οποία είναι γεννημένη τον Ιούνιο του 83. Είναι πυριωτάκι αυτή από την Νίκαια, ανάπτυξε πρώτη φορά μπάσκετ στο Πέραμα. Είναι όμως αυτή τη στιγμή η πιο πολυτιτλούχος παίκτρια στην Ελλάδα. Τα έχει πάρει όλα. Έχει πάρει 6 double, έχει πάρει 9 πραγματικά.